Λοιπόν, παιδιά, η εβδομάδα μπαίνει με πάρα πολύ ευχάριστο. Όχι το εννοώ, δεν έχω καλύτερο βασικά. Ο Τζέφρι Πάιατ. Πάιατ. Αυτός. Τον άλλο τον ξέρουμε. Αυτός είναι ο Πάιατ. Θέλει ένα κούρεμα, αν με ρωτάει ο Πάιατ. Είναι ωραίο που κάνει το κενό. Μπας, δεν μας δεύτηκε λόγο. Είναι ο πρεσβευτής των USA, of course. Και θέλει να προσλάβει τον πρωθυπουργό να δουλέψει στην Αμερική. Γεια σου! Όχι, ναι, θέλουν να μας το πάρουν. Αυτό είναι η επιτυχία. Του το είπε στο φόρουμ των Δελφών. Έχει πάθει πλάκα ο Τζέφρι. Τρελάθηκε με το δικό μας. Δεν ξέρω, ίσως να μην του μεταφράζουν καλά αυτά που λέει. Ίσως να μην του λένε κι άλλα. Δεν έχει σημασία, παιδιά. Σημασία έχει πως τον εθέλει. Και γιατί δεν τον επέρνει. Όχι, εννοώ, θα στεναχωρεθώ μεν, που δεν θα έχω με πρωθυπουργό. Αλλά από την άλλη και ο Τζέφρι, κρίμα είναι. Αφού μας τον ζητάει, να μην το δώσουμε. Είναι και μία ντροπή. Από μένα, Τζέφρι, να ξέρεις, είναι ναι. It's a yes. Yes. Είναι ωραίο. Τέτοιο νέο. Χρόνια είχα να χαρώ. Αγουστάρεις. Τότε να το πάρεις όπου θέλεις, μα όχι εδώ. Πάρ' τον, μη σου τον στερούμε άλλο. Πάρ' τον και εμείς θα βρούμε. Για να δεις και εσύ τη γλυκά. Πάρτον, πάρτον στην Αμερική. Πάρτον, άμα θες να τον προσλάβεις. Πάρτον, πες μου τι θα καταλάβεις. Πάρτον, το πρόβλημά σου θα είναι. Τώρα πάρτον, πάρτον, μακριά εκεί. Έλα, έλα, ωραίο ήταν, ωραίο ερωτικό. Ευχαριστώ, ερωτικό. Μόχι. Να τον πάρει ρε εσύ, να δούμε τι θα τον κάνει η Αμερική όμως, έτσι, όχι Ασία. Άκου, έχει σημασία. Σημασία. Επί... Πολύ. Γιατί στην Ασία έρχεται τροπική καταιγίδα, να μην τον χάσουμε, στεναχωριέμαι, ναι. Έρχεται μεγάλη κακοκαιρία. Και ξέρεις πως την ονόμασαν, το ξέρεις ήδη δηλαδή εδώ. It's Malakas. Yes. Βέβαια, είναι επίσημη ονομασία. Δεν το έχουν εκεί αυτό, δεν είναι εκεί. Λένε πω θα έρθει ένας Μαλάκας, θα γίνει χαμός. Και κρύβονται. Τίποτε έρχεται, όξανε μας εδώ, ο Φίλιππος και η Ελπίδα. Στη δισκοτέκ την παλιά. Αυτό είναι όνομα για ελληνική κακοκαιρία, ξεκάθαρα. Την έχουμε φάει με το κουτάλι, έτσι κι αλλιώς χρόνια τώρα, και τη δίνουν στην Ασία, ρε φίλε. Άδικο. Ελπίζω να μην έχει ξεκινήσει το Asian Express. Στο Star δεν θα του στείλουν. Στην Ασία δεν θα του στείλουν, βέβαια, στην Ασία. Τον είναι Τζόρτζο Γλου, τι είναι Μπάρμπα. Καλά, δεν θυμάμαι. Ελπίζω να μην πέσουν πάνω σε κανένα μαλάκα. Νόμιζε είχε drums. Τίποτα, θα είναι κρίμα. Γιατί εγώ και θα είναι κρίμα. Τώρα μάλιστα που θα παρουσιάζει το show. Η Ζενεβιέβ! Θα είναι, λέει, μαζί με τον Πολυχρονίδη. Εκεί τη χώσανε. Θέλω να πω, δεν ξέρω αν το ξέρει τώρα και η Καγιά. Μακάρι να είναι ενήμερη, αλλιώς τη βλέπω τη Ζεν στην καρδιά της κακοκαιρίας. Ένα με το μαλάκα δηλαδή. Όχι, εδώ ευτυχώς έχει φτιάξει ο καιρός, παιδιά. Μα δεν σας τα έλεγα πριν, έχει φτιάξει. Εντάξει, φτάσατε. Ωραία. Χαλαρό μπανάκι βασάλου σας έχω. Ο Τρικέφαλος στη μισή φωτό και λίγο ουρανός εκεί πέρα πίσω. Μπράβο. Α, από τις διακοπές μου, Στέλιο. Πολύ ωραίο.
Εντάξει, Ζόζεφ με μπικίνι είναι επίσημα πια καλοκαίρι, παιδιά, είμαι πάρα πολύ σίγουρος. Είναι χάλια το χαλί μου. Το έχω ζωτάρει με την πετσέτα φοράς. Άρα είναι χαλιά και η πετσέτα να τη βγάλεις. Βγάλε την Έλα τα τώρα, διαχρονική αξία πια. Μιτσάρα με πετσέτα μπουκωμένο. Πλένει τα δόντια του, δίχως μπλούζα πάντα. Τι να την κάνει, παιδιά, σκάει. Και είναι ακόμα Απρίλης, 11 Απρίλη και είναι όλοι γυμνοί, αδίστακτοι. Σκέψου τον Ιούνι τι θα γίνει. Σκέψου να μπει Ιούλιος. Δεν ξέρω, παιδιά, αν θα αντέξω μέχρι τότε, ειλικρινά. Γιατί όσο περνάει ο καιρός, να ξέρεις, μπήκε με ταγκόρε, φίλε, να ξέρεις ότι εγώ... Το γιόνι δεν μπορώ, τα ρούχα τα πετάνε, τίποτα δεν φοράνε, το γιόνι δεν μπορώ. Το γιόνι δεν μπορώ, αρχίσαν τα μπικίνι και αυτό δεν θα τους μείνει, θα βγουν δίχως μαγιό. Το γιόνι δεν μπορώ, κι αν έρθει καλοκαίρι, το σκέφτομαι, φοβάμαι και πάλι τι θα δω. Το γιόνι δεν μπορώ, αρχίσαν από τώρα, είναι του γυμνού η ώρα, μα πια δεν το μπορώ. Το γιόνι δεν μπορώ στην πρώτη μας τη ζέστη, λες κι ήτανε Ιούλης με καψωνά καιρό. Το γιόνι δεν μπορώ, μου βγήκανε τσιτσίδι και έχουμε μόνο Απρίλη. Χριστέ μου, τι να πω. Εντάξει, έλα, μπράβο σας. Πολύ ωραίο. Να προσθεθεί στη δισκογραφία μου. Πολύ ωραίο. Να το, πού το, φέρ το. Όρι, η Ελένη Φουρέιρα. Η Ελένη Φουρέιρα και είναι ντυμένη και κούκουλωμένη με την κουβέρτα. Αυτό είναι μια τεράστια ανατροπή, παιδιά. Άλλη φωτό της Ελένης έτσι χούχου, λιαρική. Εχώ. Ωραία, να το. Να το. Όχι, είναι άκυρο, άκυρο. Η Φουρέιρα, η Φουρέιρα, όχι, την κατάλαβα από το γλαστράκι πίσω. Το γνωρίζω εγώ το γλαστράκι. Βλέπεις ένα γλαστράκι εκεί πίσω στο φόντο, πίσω, πίσω. Αυτό είναι. Βλέπεις φόντο, έχεις κεντράρι, ρε φίλε, έχει σημασία. Είπα, λέω τώρα, η Φουρέιρα στην κουβέρτα ύβρις. Τι τραβάει τώρα μεταξύ και αυτή. Φαίνεται κουρασμένη, γιατί παιδιά δίνει. Κάνει σόουικ, παιδιά. Χύνει υδρότα η κοπέλα και είναι και η μόνη που πέφτει χορεύοντας. Θεάρα, ρε φίλε. Ποιο έρωτας πεθαίνει, σκότεψε να πεθάνει. Τη βλέπεις, χρησιμοποιεί την τούμπα και σου τη βάζει μέσα στο χορευτικό. Αυτό, παιδιά, θα πρέπει να διδάσκεται. It's a masterpiece, αριστούργημα. Όχι, εντάξει, να σου πω, έχεις πέσει και εσύ με μεγάλη επιτυχία και έχεις σηκωθεί. Είμαι Boeing, πολύ καλή. Δεν πιάναμε εγώ εσύ. Εσύ δεν έχεις πιαστεί και ποτέ. Άσε με. Άντε. Έχω νεύρα, δεν είμαι καθόλου καλά, δεν μπορώ άλλο με λίγα λόγια. Γιατί, παιδί μου, εικόνη γιατί... μεταξά, παιδιά, έχει ημερομηνία γάμου. Τι είναι αυτό που λες? 9 Ιουλίου, Νικόλα. Δεν γίνεται. Το καταλαβαίνω. Έχει και γαμπρό, έχει και νηφικό. Έχει ναι, και... αλλά δεν γίνεται. Πώς δεν γίνεται, 9 Ιουλίου, γιατί δεν γίνεται, τι έχει? Θα είναι εδώ. Εδώ, πού θα είναι? Γιατί ξέρεις. Θα παντρευτείς. Τα breaking τα έχω εγώ, να ξέρεις τα πραγματικά. Μιλήσατε με την εικόνη. Σπίτι μου έμεινε Σαββατοκύριακο. Τι, πες, τι. Δεν μου είπε να μην σου πω τίποτα. Εσένα γιατί τα λες, λέει όλα. Τι ρε τώρα, άσε με Νικόλα. Τώρα, δεν είναι θέμα. Εμένα η μόνη ημερομηνία που μου έχει δώσει ποτέ κάποιος για παντριά, ξέρεις, 30 Φεβρουαρίου, Νικόλα. Μα είναι αστείο. Μα δεν είναι αστείο. Εγώ το πίστεψα και περίμενα. Άσε, δεν μπορώ άλλο. Άι να χαθείτε όλοι πια. Άι, παράτα με. Νικόλα, όχι. Δεν μπορώ άλλο. Πραγματικά. Μια ημερομηνία ζητάω. Τι, εντάξει, εγώ το κοντρόλ είναι. Είστε πάνω. Εγώ δεν μπορώ να δικαιολογήσω μισθό με αυτά που τη βάζετε και λέει. Σας το λέω. Είμαστε χρόνια φίλ. Δεν γίνεται. Τώρα δεν είπε όχι σε αυτό το κείμενο. Μπράβο, μπράβο. Βραβευμένη, βάζει τα βραβεία. Μπράβο και στην Κόνη που έχει ημερομηνία με το καλό. Ελπίζω να μην γίνει θρίλερ όπως με την Πάολα. Βγαίνουν, λέει, ρεπορτάζες
που λένε παντρεύεται. Βγαίνει μετά η Σούλα η Γκλάμορους και λέει δεν παντρεύεται. Γιατί, με ρωτάς. Για την παρέα. Αντανταν. Ωραία εκπομπή. Τι τα λα... Γιατί λέει έχει παντρευτεί πριν από μία εβδομάδα. Και μετά βλέπεις και αυτό και λες... Έγκυος λες. Λες. Δεν έχω απαντήσει σε αυτό καθόλου. Περιμένουμε να τοποθετηθεί ο κυβερνητικός ο εκπρόσωπος. Έλεος κάπου καθόμαστε και ασχολούμαστε με τους γάμους. Ενώ έχουμε αποκλειστικό breaking zes που σπάνε κόκαλα τώρα. Να το πω εγώ. Το παίρνω πάνω μου. Πάνω μου είπα. Έχουμε το μεσημεριανό γεύμα Μαυρίκιου Ηλάιρας. Της Κυριακής, Sunday. Μακαρονάκι βίδα σου έχω. Άκου τι λέω κι εγώ για να πάρω τα λεφτά του μήνα. Με κοιμά και τυρί. Μια χαρά, παιδιά. Απλή καθημερινή ανθρώπινη και αυτή. Μην νομίζεις. Τους βλέπεις έτσι λαμπερούς και αέρινους και ερωτευμένους. Θα το φάνε με το μακαρονάκι τους και θα μας ενημερώσουν. Χρειάζεται, παιδιά, αυτό να το ξέρουμε. Ξέρεις πόσοι ξυπνάνε με αυτόν τον καημό. Κανείς. Τι θα φάει ο Μαυρίκιος για μεσημέρι. Υπάρχει μια ανησυχία κάπου. Στις εκπομπές μπορεί να μην τον παίζουν. Γιατί τώρα έχουμε άλλα θέματα, καταλαβαίνετε, πιο βαριά. Αλλά μία είναι γενικότερη, υπάρχει. Ζούμε δύσκολες στιγμές. Το νιώθουμε άλλωστε. Και ύστερα ήρθε και αυτό τώρα. Δεν μπορώ, έχω στεναχωρηθεί. Αυτό τώρα είναι αυτό. Αυτό τώρα είναι ζώρικο. Δεν ξέρω και αν πρέπει να το πω, αλλά. Ρε παιδί, είναι αυτά που φοβάσαι μέσα μου, Παναγίτσα, μη συμβεί και τα λοιπά. Αλλά κάπου μέσα σου ξέρεις ότι. Αλλά δεν θες και να το πιστέψεις. Και ξημερώνει μία μέρα που το ακούς και λες. Όχι. Όχι. Καλή. Δεν μπορεί. Κι όμως είναι αλήθεια, παιδιά. Η Δήμητρα η Ματσούκα δεν θα δεχτεί το Όσκαρ αν της το δώσουν. Όχι, δεν θα το δεχτώ το Όσκαρ, παιδιά. Θα στείλω κάποιον που θα πήγε για τους λόγους που δεν το δέχομαι. Έχω και πολλές διαφωνίες με την αμερικανική πολιτική σε διάφορες μέρες του, σε αυτόν τον κόσμο. Θα το πάρω πράγμα. Μην με πιέζετε, γιατί δεν έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Είναι χρόνια τώρα που έχω πάρει. Ωραία. Αμετακίνητη, τίποτα. Το έχει αποφασίσει, δυστυχώς δεν θα το δεχτεί. Δεν το παίρνει, σου λέει, ρε παιδί μου. Δεν τέλος. Και ίσως και η Ακαδημία να το ξέρει αυτό τώρα. Σας λέω πράγματα εκ των έσω και γι' αυτό να μην της το δίνει. Ναι, δεν θα είναι και ωραίο. Σου λέει, δεν θα το πάρει. Να της το δώσω εγώ, να μας το πετάξει στη μούρη, θα είναι ντροπή. Γι' αυτό αναγκαστικά το δίνουν στη Μέλη Στρίπ, ας πούμε. Γι' αυτό πάει. Και τη Ματσούκα ούτε καν υποψηφιότητες. Με φόβο μην το πάρει. Αυτό είναι. Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ άλλο λόγο. Με είχα και εγώ μια πορεία. Λέω ρε παιδί μου, αυτή πώς και δεν έχει πάρει, ας πούμε, ένα Όσκαρ. Και τώρα όλα εξηγήθηκαν. Εντάξει, και εσείς εκεί στην Ακαδημία, χωνέψτε το κάποια στιγμή. Ξέρω ότι καίγεστε τώρα, αλλά άμα κι ο άλλος δεν θέλει, με το ζόρι Όσκαρ, με το στανιό βραβείο, ξέχνα το. Αφού στο λέει η γυναίκα. Έχει πάρει αποφάσεις και στο ξεκαθαρίζει. Όχι. Δεν μπορεί. Αυτή η Ματσούκα δεν μπορεί. Ας την βρε. Μην την πιέζεις πια κι εσύ. Ακαδημία. Ακαδημία, κοίτα, sorry, όμως διαφωνεί. Γι' αυτό το Όσκαρ που ετοιμάζεις να μια συμβουλή. Καλύτα! Μην της το δώσεις, δεν θα δεχτεί. Τι να πω, έχει τρελαθεί ο κόσμος πάει. Τι να πω, δεν το θέλει το Όσκαρ το πετάει. Τι να πω, άλλωστε τις το προτείνουνε συχνά. Να 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 να. Τι να πω, δεν μπορεί μωρέ δεν το γουστάρει. Τι να πω, άμα δεν το θέλει μην το πάρει. Τι να πω, Δήμητρα μου μόνο εσύ να σε καλά. Να 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 να. Το Κωνσταντίνο μου στα χρουστά. Έχει έρθει ο Σπύρος Σπύρος, the golden μπασάρα. Ο μαέστρος μου, το λαϊκό Σταύρος εδώ. Νίο μαέστρος της ζωής μου σε κάθε συχνότητα. Πίκολο Αντρίκο με δική ψυχρό από το δωματιάκι της. Και αυτή φωνή 5 εκατομμύρια αγκαίρων, Πέτρος Πιλαρινός. Δεν το πρόλαβα στο χρόνο του.
άδικα αγχώθηκα, χτυπάει η καρδιά μου. Τι να πεις? Τι να πω? Δεν υπάρχει πλέον σωτηρία. Τραγικό. ICT και εσύ ακαδημία. Δεν μπορώ. Θα το κάψω το μυαλό μου τελικά. Αϊδόνι. Μπράβο. Πολύ καλή στιγμή.